Ποιος ήταν ο Μέγας Βασίλειος? Ήταν ένας μεγάλος Άγιος και ο πατέρας της Εκκλησίας. Από πού ήταν? Γεννήθηκε στη Νέο Κεσάριο του Πόντου. Στις 330 μετά Χριστού. Τι έκανε! Ήταν πολύ καλός μαθητής, αγάπησε τον Θεό και το ξέρετε ότι σπούδασε στην Αθήνα. Περισσότερο όμως πρόδεψε την αρετή και τη χριστιανική ζωή. Ήταν αρχιεπίσκοπος, έδωσε όλα του τα πλούτη και όλη του τη ζωή. Πότε! Στις 1η Ιανουαρίου και στις 30. Τι γιορτάζουν? Αυτοί με το όνομα Βασίλη και Βασιλική. Παιδιά, εμένα με λένε Βασιλική. Να τα τσιερώσετε. Χρόνια πολλά. Τιμήσαμε σήμερα τους τρεις μεγάλους φωστήρες της Οικουμένης, τον Άγιο Βασίλη τον Μέγα, τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο και τον Άγιο Γρηγόρη του Θεολόγου, και συντοχρόνου εορτάσαμε και τα ελληνικά γράμματα. Τιμήσαμε τους δασκάλους οι οποίοι με θυσίες πολλές προσφέρονται όλες αυτές τις δεκαετίες, προσφέροντας τον εαυτό τους στα εκκλησιαστικά μας και κοινωνικά μας σχολεία, προκειμένου να μεταδίδεται και να μεταλαμπεδάβεται η ελληνική γλώσσα, η παράδοση, τα ήθη και τα έθιμά μας και να εφυτεύονται μέσα στις καρδίες των παιδιών. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, ιδιαίτερες ευχαριστίες στους γονείς, στους παππούδες, γιαγιάδες, στους ιερείς μας, στα μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και σε όλους τους δασκάλους οι οποίοι πραγματικά προσφέρουν το καλύτερο σε αυτό, ούτως ώστε η αθάνατη ελληνική γλώσσα να ομιλείται συνεχώς σε αυτή τη χώρα την ευλογημένη που ζούμε. Χρόνια πολλά. We're at St. Thomas Greek Orthodox Church in Cherry Hill for the annual Three Hierarchs event hosted here this year. And the MC of the evening, Mr. Jimmy Rosanitis. Jimmy, the crowd was excited. The kids were wonderful. Tell us a little bit about the evening and which points really got you, hit you in the heart. Teddy, thank you for coming here tonight. Thank you, Cosmos Philly, for all the support throughout the years. Teddy, it was an exciting night, and it would be unfair to say that one point was more exciting than the other one. The whole night, the whole event was exciting because you see kids from all levels of knowledge in the Greek language try to perform, try to tell us something, send a message out. And that's exciting. No matter how good it sounds, no matter how much the kids are struggling, out of all that, what it comes out is that the Greek spirit, the orthodoxy, and the Greek language is gonna be preserved in this country because of the work of all the teachers of the Greek schools and the hard work of all the students that you saw them performing tonight. But throughout the event, one thing that gets me excited is the theme that goes through, that the Greeks of the diaspora, there are more Greeks than the Greeks in our country. I don't believe in that personally, but I see it, and sometimes I'm convinced that indeed the Greeks, our kids, us, we are very proud of our heritage, and we're all going to work in preserving the Orthodox and the Hellenism. Thank you. Thank you.
You were quite moved at one point. What happened? Τι έγινε? Τι έγινε? Τι έγινε για να ξέρει ο κόσμος. Είμαι Ρωμιός Παπάς και θα λειτουργήσω στην Αγιά Σοφιά. Αυτό θέλω, παιδί μου. Και ο Μητροπολίτης μας πρέπει να γίνει Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, διότι είναι του Πατριαρχείου στην καρδιά του και είναι νεορκέζος, όπως είμαι εγώ, γέννημα θρέμα νεορκέζος. Πες μου λίγο για το τραγούδι που σε έκανε να συνεννηθείς και να σηκωθείς. Μα είναι καθαρός τραγούδι της Παναγιάς από τα μέρια μας, από την Κωνσταντινούπολη. Πώς να μην, πώς να μην ανάψουν τα αίματα. Είμαι πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δεν ανήκω αλλού. Είμαι του Πατριαρχείου. Και η ψαλμωδία ήταν της Κωνσταντινούπολης για την Παναγιά μας. Τι άλλο να πω. Σήμερα η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιερσαίης εόρτασε την μνήμη των Αγίων Τριών Ιεραρχών και την ημέρα των ελληνικών γραμμάτων εδώ στην ενορία του Αγίου Θωμά, στο Cherry Hill, και περισσότεροι από 500 άνθρωποι, Έλληνες και παιδιά, μαθητές όλων των απογευματινών σχολείων της περιοχής μας, ήρθαν εδώ και περάσαμε ένα όμορφο απόγευμα. Ακούσαμε πολύ όμορφα πράγματα από τα παιδιά μας για τους τρεις ιεράρχες. Ακούσαμε για την σημαντικότητα του έργου των τριών ιεραρχών ως προς την ελληνική γλώσσα, ιδιαίτερα εδώ στην Αμερική, που πολύ μακριά από την πατρίδα, παρόλα αυτά είμαστε όλοι προσανατολισμένοι προς τα εκεί, προς την Ελλάδα. Η ελληνική γλώσσα είναι η προσπάθειά μας, η προσπάθεια των κάθε εκκλησίας, η προσπάθεια κάθε ελληνικού σχολείου να μεταδοθεί και να διατηρηθεί όσο το δυνατόν στα παιδιά μας που είναι οι επόμενες γενναίες. Τα παιδιά μας παρουσίασαν ένα πανέμορφο πρόγραμμα, τραγούδησαν, χόρεψαν, είπαν ποίηματα και έδειξαν με όποιο τρόπο μπορούσαν τις ικανότητές τους ως προς την ελληνική γλώσσα και είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, διότι βλέπουμε ότι θα υπάρχει και αύριο. Θα υπάρχει δηλαδή και μέλλον στον ελληνισμό, αλλά και στην ελληνική γλώσσα, στα ελληνικά γράμματα και πάνω απ' όλα στην ελληνορθόδοξη πίστη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνετέλεσαν ώστε να πετύχει αυτή η σημερινή εορτή. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος με βοήθησε ώστε να τα καταφέρουμε και να έχουμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Ευχαριστώ όλους όσοι βοήθησαν, ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν, ευχαριστώ τους δασκάλους αλλά και τους γονείς όλων των απογευματινών σχολείων της περιοχής μας, των 13 απογευματινών σχολείων της Αρχιερατικής Περιφερίας Μίζωνος Φιλαδελφίας και πάνω απ' όλα το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο Ευάγγελο, ο οποίος για εμάς και για όλο το πλήρωμα της Μητροπόλεως είναι ο σύγχρονος προστάτης των ελληνικών γραμμάτων. Προσπαθεί με όποιο τρόπο μπορεί και με όλες τις δυνάμεις, με τη δική μας τη βοήθεια και όλων σας τη βοήθεια, να κρατήσουμε όσο μπορούμε την ελληνική γλώσσα στα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Είναι δύσκολο να υποπιαστεί το κακό εκείνος που με δυσκολία στρέφεται στην κακία. Η νοθρότητα είναι σύζυγός του ύπνου και η οκνήρια είναι μητέρα της πείνας. Θα μας ζητήσει να λογοδοτήσουμε, όχι για κάθε λόγο και πράξη μας, αλλά και για κάθε χρόνο, ακόμα και για κάθε στιγμή και λεπτό της ώρας. Όταν δίνει ο Θεός, δεν έχει δύναμη ο φθόνος, και όταν δεν δίνει, δεν έχει δύναμη ο κόπος. Ας κερδίσουμε τις ψυχές με την ελεημοσύνη, ας δώσουμε από τα υπάρχοντα μας στους φτωχούς για να γίνουμε πλουσιοί σε ουρανία αγαθά. Είναι γνώρισμα της ψυχής μας που αγαπά το Θεό να υποτάσσει στα Θεία καθετή τον ανθρώπινο. Περισσότερο εξέτασε τον εαυτό σου και όχι τους άλλους, γιατί στο ένα θα είσαι κερδισμένος, εσύ στο άλλο οι άλλοι. Ούτε να έχεις μεγάλο στάρος, ούτε να απελπίζεσαι εμπορικά. Το πρώτο σε εξαρτηθένει, το δεύτερο σε ρίχνει κάτω. Τους φορτώσας το βασίλειο.
και